Σε καραντίνα μπήκαν όλοι οι καλεσμένοι σε γάμο που έγινε την Κυριακή σε χωριό των Σερών. Σύμφωνα με τον ομίατρο Σερών, ένας 30χρονος σεραϊκής καταγωγής βρέθηκε θετικός, ενώ και άλλα άτομα που εξετάστηκαν στην Αθήνα βρέθηκαν επίσης θετικά. Το πρωί έχουμε επαφή με όλα τα άτομα, τα συγγενικά που ήταν στο γάμο, να μπουν σε καραντίνα κτλ. Συνομιλούμαστε, μιλάμε με όλους, μπαίνουν σε καραντίνα και θα δούμε ανάλογα με τα συμπτώματα πώς θα εξελιχθεί. Πρόκειται για το τρίτο κρούσμα στις Σέρες αυτή την εβδομάδα και το 15ο συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Όντως, είχαμε αυτές τις μέρες το τρίτο κρούσμα κορονοϊό στο νομό Σερών. Συνολικά είμαστε στο 15ο κρούσμα επίσημα διαγνωσμένο, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν διαγνωστεί. Είναι το τρίτο κρούσμα, πρόκειται για ένα 30χρονο, ο οποίος δεν μένει μόνιμα στην Σέρες, κατάγεται από εδώ, έχει καταγωγή από Σέρες. Απλώς αυτές τις μέρες, το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, υπήρχε κάποιος γάμος συγγενής του και ανέβηκαν από Αθήνα για να γίνει ο γάμος. Κάποιοι συγγενείς διαπιστώθηκε ότι είχαν κάποια συμπτώματα, είχαν κατεβεί Αθήνα, κάναν το τεστ, είχαν βγει θετικοί. Και εδώ σε εμάς στο νοσοκομείο Σερών κάνανε κάποια άτομα, πραγματοποιήσαν πάλι έλεγχο για COVID και από τα 3-4 δήματα που πάρθηκαν, ο ένας βγήκε θετικός, ο άμεσος συγγενής τους. Οι αρχές πάντως προβληματίζονται για τους γάμους, καθώς σύμφωνα με τον ομίατρο είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για τη μετάδοση της νόσου. Το πρόβλημα είναι εδώ πέρα ότι πρόκειται για ένα γάμο, ο οποίος στους γάμους όντως υπάρχει πρόβλημα. Πάντα θα πρέπει, όπως έχω πει επανειλημμένα, να προσέχουμε. Γιατί ειδικά σε τέτοιο συγχρονισμό με γάμους κτλ., συγχρονίζονται άτομα, είναι πιο επικίνδυνο για τη μετάδοση της νόσου και σε άλλα άτομα και σε αρκετά άτομα πέρα από αυτούς που νοσούν.